φτιάχνουμε σήμερα εδώ παρέα με τη Ζάνα. Πολύ εύκολη συνταγή για κρέπες και πάμε να σας δείξουμε πώς. Θα χρειαστούμε μισό λίτρο γάλα, 4 αυγά, 3 βανίλιες, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ρίχνουμε το γάλα. Ωραία. Τα αυγά. Παίρνουμε το σύρμα χυρός και ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε το βούτυρο. Και τώρα μέσα στο αλεύρι θα ρίξουμε τις βανίλιες και το αλάτι. Και ποιος δεν αγαπάει τις κρέπες, Μαρίνα, ε? Αρμυρές, γλυκές, με φυσικό βούτυρο, με μέλι, με μαρμελάδα. Μας αρέσει πολύ. Ρίχνω, λίγο-λίγο. Ναι. Λίγο-λίγο. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε τις κρέπες μας. Ωραίος χυλός. Ωραίος χυλός. Α, έλα, Ζάνα, το έχεις. Τέλειο! Είναι φοβερή τεχνίτρια. Είναι η ώρα να τη βγάλουμε. Δες τι ωραία που έχει γίνει. Ναι, τέλεια. Πάμε την επόμενη. Ένα λεπτάκι από τη μια. Ίσως να ήθελε και λίγο ακόμα. Πολύ καλή, πολύ καλή. Γράψτε μας αν θέλετε στα σχόλια. Εσείς πώς τρώτε την κρέπα, αλμυρί ή γλυκιά? Έχω να πω την αλήθεια, προτιμώ την αλμυρί. Εσείς ζωνε. Εγώ γλυκιά. Εντάξει. Πάμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία γλυκιά κρέπα. Θα πάρουμε την κρέπα μας. Βάζουμε. Μπουένο. Κόλαση. Θα απλώσουμε. Θα βάλουμε λίγα φωτιά. Έτσι ωραία χοντροκομμένα. Να κάνει κράτσι λιγοντάκι. Κλείνουμε. Και τώρα. Λίγη μερεντούλα. Έτσι πέρα δόθε, πέρα δόθε. Να βάλουμε μπισκοτάκι. Τώρα πείτε μου, ποιος δεν θέλει να φάει αυτή την κρέπα? Ποιος? Και η κρέπα είναι έτοιμη. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε. Τέτοια κρέπα δεν έχετε φάει. Καλή. Δοκιμάζω. Γλυκά, παιδιά. Κάντε μας follow για περισσότερα.